Ορίστε. Συμβαίνουν και αυτά καμιά φορά. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα γνωρίσω σήμερα έναν συγγραφέα που τώρα συντοπίσα διαβάζοντας το εξώφυλλο του βιβλίου ότι είναι ο συγγραφέας που έχει γράψει πάρα πολλά best seller όπως το Ημαρέτη, Άγιοι και Δαίμονες και Ουρανόπετρα. Έχει γράψει πάρα πολλούς στίχους πολύ γνωστών τραγουδιών που έχουν κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία. Όπως ας πούμε το τραγούδι «Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου» που την χάνει αυτή τη στιγμή, θα μας εξηγήσει γιατί, να είναι και ο τίτλος του βιβλίου που θα παρουσιάσουμε σήμερα, αλλά και όχι μόνο, γιατί διαβάζω εδώ για βιβλία, για στίχους τραγουδιών όπως «Οι 10 Μάγισσες», το θυμάστε το τραγούδι του Σαφιδάκη, «Οι 10 Μάγισσες», πολύ ωραίο, όπως το «Να σου θάλασσα», Θεοδωρίδου με Σαρμπέλ που είχαν πει πριν καμιά δεκαριά χρόνια, «Γιατί πολύ σε αγάπησα», πολύ γνωστά τραγούδια, πολύ μεγάλες επιτυχίες. Δυστυχώς εμείς εδώ στην Ελλάδα συνηθίζουμε να λέμε τα τραγούδια ότι είναι των ερμηνευτών, δηλαδή λέμε το τραγούδι του Σαφιδάκη, το τραγούδι της Νατάσας. Και αδικούμε τους δημιουργούς των κομματιών αυτών και τους τυγουργούς και τους μουσικοσυνθέτες, αλλά η αλήθεια είναι ότι σε αυτούς ανοίγει το τραγούδι. Λοιπόν, σήμερα γνωρίζουμε λοιπόν από κοντά τον Γιάννη Καλπούζο που ήρθε να μας παρουσιάσει το τελευταίο του βιβλίο, το οποίο ξεκινάει με 40.000 αντίτυπα από τις εκδόσεις Ψυχογιός, γιατί προφανώς και γνωρίζουν ότι το βιβλίο αυτό πάει να κάνει κατευθείαν επιτυχία και να πουλήσει πολύ περισσότερο. Θα μιλήσουμε λοιπόν για ένα βιβλίο τρυφερό, για ένα βιβλίο που ουσιαστικά είναι η ιστορία δύο νέων παιδιών που ξεκίνησαν να είναι μαζί τη δεκαετία του 60 και η ιστορία τους τρέχει μέχρι το 1990. Το πώς τρέχει θα τα μάθουμε από τον συγγραφέα. Φυσικά για να τρέχει τόσα χρόνια θα έχει τις δυσκολίες του, θα έχει τις αναποδιές του, θα έχει σίγουρα τους χαρακτήρες οι οποίοι μάλλον κοντράρονται μεταξύ τους και μπορεί και με όλους τους υπόλοιπους οι οποίοι βρίσκονται τριγύρω. Ας μας τα πει όμως ο ίδιος ο συγγραφέας, γιατί μιλάω 3 λεπτά μόνη μου και πετάγουμε από το ένα θέμα στο άλλο. Καλώς μας ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Λοιπόν, σας έλεγα πριν, γιατί να και με τα βιβλία, μην νομίζετε. Πολλές φορές, τουλάχιστον εγώ, επειδή διαβάζω πολλά βιβλία και ελληνών και ξένων και μου αρέσουν πάρα πολύ, δεν μπορώ να θυμηθώ ποτέ τίτλους εύκολα και συγγραφείς εύκολα. Όμως τις ιστορίες μπορώ να τις θυμάμαι και να τις διηγούμε όσο καιρό και να περάσει. Και σας έλεγα πριν ότι με το που το είδα, λέω, α, το Ημαρέ, το έχω διαβάσει. Και πρέπει να έχει κάνει και τεράστια επιτυχία, γιατί θυμάμαι ειδικά την περίοδο που είχε βγει, όπου πήγαινα να το βρίσκα μπροστά μου απλωμένο σε πολύ μεγάλη και καλή θέση σε όλα τα βιβλιοπωλεία που θα μπορούσα να μπω. Έχει ξεπεράσει τις 90.000 αντίτυπα. Πολύ χαίρομαι που το έχετε διαβάσει. Ναι. Και εγώ χαίρομαι γιατί είχα περάσει πολύ ωραία όταν το διάβαζα. Και χαίρομαι που σας βλέπω και από κοντά. Και αυτό που λέτε, το να μένει η ιστορία, είναι και το πιο σημαντικό. Τώρα για τους στιχουργούς, τους συνθέτες, υπάρχει ένα τραγούδι, το «Πουλάκι ξένο, ξενιτεμένο». Όλοι νομίζουν ότι είναι ένα παραδοσιακό τραγούδι. Δεν είναι. Είναι παραδοσιακό με την έννοια ότι έχει κρατήσει πάρα πολύ μέσα στον χρόνο. Όμως το τραγούδι αυτό το έχει γράψει ο Γιάννης ο Βιλαράς, υπηρώτης του στίχους. Σημασία έχει ο κόσμος να αγαπάει τα τραγούδια, να αγγίζουν τις ψυχές τους, τα βιβλία να αγγίζουν τις ψυχές τους. Και ας μην μένει και τόσο το όνομα, δεν πειράζει. Εσείς τώρα πώς ξεκινήσατε, να γράφετε στίχους ή να γράφετε βιβλία? Ξεκίνησα γράφοντας στίχους. Είχα μια ικανότητα, να το πούμε έτσι, να σκαρώνω στίχους, αλλά και μικρές ιστορίες. Και στο χωριό μου μάζευα τα παιδιά, όλα τα ανήψια και τη γειτονόπουλα και τους έλεγα παραμύθια. Κυρίως όμως μέσα από τους στίχους τους χρησιμοποιούσα σαν ερωτικό, πολιορκητικό κρυό, θα έλεγα. Και τα πιάνε μάλλον. Έπιανε, με καλούν πολλές φορές στα σχολεία και το λέω στα αγόρια, ότι όσο και η τεχνολογία να έχει μπει στη ζωή μας, η ψυχούλα, η ψυχή θέλει να χρωματιστεί και με το στίχο και με άλλες ομορφιές. Και πάντα ο στίχος έχει αυτή τη δυνατότητα να αγγίζει πιο πολύ τις ψυχές. Με τη μουσική έχετε κάποια σχέση? Θέλω να πω, την ώρα που γράφετε στιχάκια, σας έρχονται και μελωδίες στο μυαλό? Επειδή ο λόγος έχει ρυθμό, πάντα έχει ρυθμό, έρχονται κάποιες μελωδίες. Πιο πολύ όμως προτιμώ να με εκπλήξει ο συνθέτης με τη δική του τέχνη, με τη να βάλει τις δικές του μελωδίες και να περιμένω να δω πώς έχει προσλάβει τη δική μου τέχνη και να μεταμορφώσει, να μεταβολήσει το στίχο σε μια άλλη τέχνη. Πότε δώσατε το τραγούδι αυτό στην Γλυκερία, το «Ότι αγαπώ είναι δικό σου»? Θέλω να το συνδέσω με το βιβλίο που βγήκε σήμερα, να μου πείτε πώς φτάσαμε εδώ. 2004. Έχουν περάσει 10 χρόνια λοιπόν. Πολύ πριν, αλλά γράφοντας αυτό το βιβλίο, που όπως σωστά είπατε είναι μια ιστορία, μια ερωτική περιπέτεια δύο παιδιών, ξεκινάει μάλλον από νεαρή ηλικία, δύο τελείως διαφορετικών χαρακτήρων, του Άνδη και της Θάλιας. Ο Άνδης είναι ατίθασος, είναι μποέμ, είναι όλο
βλέπει τη ζωή σαν παιχνίδι, όλο φάρσες και σκανδαλιές. Η Θάλια είναι μοναχοκόρη, είναι έθραυστη, συνεσταλμένη, ζει μέσα σε ένα πολύ αυστηρό οικογενειακό περιβάλλον. Μέσα από αυτή την πορεία, πάλι πολύ σωστά το είπατε, έχει μια ταραχώδη πορεία αυτός ο έρωτας. Είναι ένας δρόμος όμως και προς την αυτογνωσία, να γνωρίσει ο καθένας πώς θα τον βασανίζουν, τι τον φυλακίζουν, τι του καταστρέφουν τα χρώματα της ζωής και να γνωρίσει τον άλλον, να γνωρίσει μέσα από τον άλλον τον εαυτό του και να επιτρέψει στον άλλον να μπει μέσα του. Γράφοντας λοιπόν αυτή την ερωτική περιπέτεια, ήθελα να επικεντρώσω το θέμα μου, να κωδικοποιήσω αυτή την ερωτική πτυχή, γιατί έχει και άλλες πολλές πτυχές αυτό το μυθιστόρημα, αν έχουμε το χρόνο θα το πούμε, σε αυτό ακριβώς, το να δίνεται ο ένας τον άλλον, αυτή τη δυνατότητα που έχει, τη δύναμη που έχει ο έρωτας μέσα σε έναν κόσμο που κυριαρχείται από τον εγωκεντρισμό, την ιδιοτέλεια, να μεταλλάξει το δικό μου και να το κάνει δικό σου, να δοθεί ο ένας τον άλλον. Τότε θυμήθηκα αυτό το τραγούδι, το «Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου» και το έβαλα ως τίτλο. Πώς μέσα σε ένα βιβλίο θα ζήσουμε την ιστορία αυτών των ανθρώπων που διαρκεί 30 χρόνια τουλάχιστον μέσα στο βιβλίο, από το 60 στο 90. Διαβάζοντας το βιβλίο βλέπει κανένας και την αναπαράσταση, αναπαραστάνεται η Ελλάδα. Η Ελλάδα με πολλές παθογένειες, από τη δεκαετία του 60 μέχρι τη δεκαετία του 90. Είναι οι πολλές Ελλάδες. Η Ελλάδα του παρόχθου οικισμού, όπου ξεκινάει αυτό το βιβλίο, ενός χωριού, η Ελλάδα της πόλης της περιφέρειας, η Ελλάδα της Αθήνας. Ξέρετε, είναι πολύ διαφορετικές Ελλάδες αυτές, πολύ διαφορετικές οι νοοτροπίες. Στην ουσία γνωρίζουμε και τους ανθρώπους που πάνω τους αντιφεγγίζουν οι λαβωματιές της ιστορίας. Όσα συμβαίνουν μέσα σε αυτό το βιβλίο προς το τέλος αποδεικνύεται ότι πολλά από αυτά κτίζουν σαν κομμάτια του παζλ μια αλληγορία για τις επιπτώσεις του εμφυλίου σπαραγμού στον τόπο μας, τα τραύματα που επέφερε στην ελληνική κοινωνία, αλλά όλα δίνονται και με ένα πολύ παιγνιώδες ύφος. Το ύφος τους είναι σαρκαστικό, έχει μια λεπτή ηρωνία, έχει σαρκασμό. Ας πούμε το πώς διασκέδαζαν οι νέοι Έλληνες παλιότερα, στα δικά μου τα χρόνια, εσείς είστε και πολύ νεότεροι, το 80 πηγαίναμε σε κάποια μαγαζιά που πέφτανε τα πιάτα με στίβες και σχηματίζαν ένα στιγμαίο χ στον αέρα, τα τριαντάφυλλα στις πίστες, τα τραπέζια ολόκληρα στις πίστες με όλα τα συμπαραμαρτούντα και όλα αυτά διακομωδούνται μέσα στο βιβλίο, όπως και οι χαρακτήρες, στιγμές, έχει πολλές... Πείτε μου λίγο, αυτό το ζευγάρι στα 37 χρόνια είναι μαζί ή δυσκολεύονται να είναι μαζί ή είναι μαζί? Έχουν μια ταραχώδη πορεία. Πότε είναι μαζί, πότε δεν είναι μαζί. Έρχονται αυτές οι νοοτροπίες που ισχύουν, όλα αυτά που τους φυλακίζουν, όλα αυτά που αντιμάχονται με τις εσωτερικές φωνές τους, με τα διέξοδα, όσα καθορίζουν έξωθεν τη μοίρα των ανθρώπων, έρχονται κάποια στιγμή να... οι δρόμοι τους να χωρίσουν. Και εκεί παίζεται ένα παιχνίδι. Αυτό το παιχνίδι μέσα σε αυτό το μάλωμα των εσωτερικών φωνών και το πάλεμα, έρχεται η σκέψη να αποτινάξω από πάνω μου όλα αυτά που με βαραίνουν για να μπορέσουν να ξανάρθουν κοντά. Αλλά μάλλον αυτό δεν θα πρέπει να το αποκαλύψουμε. Όχι βέβαια, δεν το αποκαλύψουμε. Απλά προσπαθούσα να σκεφτώ. Λέω, για να πειρανιούνται αυτοί οι άνθρωποι, ή είναι μαζί και περνάνε δύσκολα, ή είναι και δεν είναι. Είναι αυτό που λέμε, μα δεν στρώθηκε ποτέ εντελώς καλά το χαλί για αυτούς τους ανθρώπους. Ακριβώς έτσι, ακριβώς έτσι. Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Τον ήρωα, γιατί τον έχετε κάνει έτσι γοητευτικό, αλλά ατίθασο, γι' αυτό είναι και γοητευτικός βέβαια. Πιστεύετε ότι αυτό το στυλ του άντρα τρελαίνει τις γυναίκες, τις τραβάει? Η αλήθεια είναι ότι αυτός ο χαρακτήρας αρέσει πάρα πολύ στις γυναίκες, με τη διαφορά ότι θα ήθελα να είναι ο αδελφός τους ή να είναι ένας άντρας που θα ζήλευαν, αλλά ποτέ ο άντρας τους. Είναι ένα σχήμα οξύμορο αυτό, αλλά είναι ένας χαρακτήρας που θα μπορέσει να τον πει κατά κάποιος τρόπος Ζορμπάς. Ένας χαρακτήρας ο οποίος παίζει με τη ζωή. Αγαπάει τη ζωή. Αγαπάει τη ζωή, τραυματίζεται από τη ζωή, βιώνει το μεγαλείο του έρωτα μέσα από έναν τρόπο που μεταβολίζεται στο κείμενο σαν λογοτεχνικό καρπό. Δίνεται στη ζωή, παθαίνει από τον έρωτα, αλλά μαθαίνει κιόλας.
στο τέλος. Καλά, εντάξει, όλοι μαθαίνουμε από τα λάθη και από τα... μέσα από τα πάθη μας, αλλά το θέμα είναι ότι μέχρι να μάθεις, έχεις φάει τα χαστούκια σου. Χωρίς χαστούκια δεν προχωράμε. Το θέμα όλα είναι, αυτό είναι να μαθαίνουμε και να κάνουμε ένα βήμα παρέκκλη, να μπορούμε να δούμε και τη ζωή με ένα διαφορετικό πνεύμα και να δούμε τον άλλον, να αγγίξουμε, να πλησιάσουμε τον άλλον, να του δώσουμε ευκαιρία να έρθει πιο κοντά μας. Εσείς με τον ήρωά σας έχετε τίποτα κοινό? Αυτό το βιβλίο είναι το βιβλίο που έχει τα περισσότερα αυτοβιογραφικά στοιχεία. Πρώτα απ' όλα έχει το χρόνο και τον τόπο ως διαδρομή, ξεκινώντας από τα ορεινά της Άρτας, στην Άρτα, στην Αθήνα, ταξιδεύει μέχρι τη Σκιάθο, την Κο, τη Θεσσαλονίκη, τις Πέτσες, φτάνει στο Παρίσι. Έχει και κάποια στιγμιότυπα δικά μου. Περιστατικά που τα έχω ζήσει ο ίδιος. Δεν είμαι εγώ Άνδης. Έχει κάποια δικά μου στοιχεία στη νεότητά μου. Τώρα έχω μεγαλώσει κάπως. Προσπαθώ να γίνω. Κάποτε είχα πάει στο Βόλο, στο τρίτο γυμνάσιο. Και μια μαθήτρια τρίτης γυμνασίου, η οποία με άφησε άναυδη με την οξυδέρκειά της, με ρώτησε: διδάσκεστε από τα βιβλία που γράφετε? Και της είπα: ναι, διδάσκομαι, αφού την πένεσα για την οξυδέρκειά της. Θα ήθελα να γίνω παππούς Ισμαήλ. Ο ήρωάς μου στο Ιμαρέτ που βλέπει τη ζωή με έναν πολύ στοϊκό τρόπο, με νυφαλιότητα, με περίσκεψη. Θέματα που μιλάει και αυτό το βιβλίο και δυστυχώς λείπουν από τις αντιδράσεις, από τις αποφάσεις μας. Είναι αυτές οι παθογένειες που έλεγα και πριν της ελληνικής κοινωνίας. Ζείτε εδώ στην Αθήνα? Από το 1900, αρχές του 1983. Μπορώ να σας ρωτήσω γιατί αποφασίσατε τότε να έρθετε εδώ? Ήταν θέμα δουλειά, σας άρεσε περισσότερο επειδή ήσασταν πολύ νεαρός, θέλετε να είσαστε μέσα στην πρωτεύουσα? Θέλω να δω λίγο πώς σκεφτόσασταν τότε που ήρθατε. Καθαρά θέμα βιοπορισμού ήταν η μετακίνησή μου στην Αθήνα. Βέβαια, πλέον είμαι από τους ανθρώπους που λέει ότι δεν θέλω να φύγω ποτέ από την Αθήνα. Αλήθεια. Θέλω να είμαι στην περιφέρεια, αλλά για λίγο καιρό. Οι περισσότεροι άνθρωποι λένε ότι θέλουν να φύγω από την Αθήνα. Εγώ είμαι από εκείνους που λέω δεν θέλω να φύγω, δεν ξέρω. Τι είναι αυτό που σας αρέσει πολύ? Έχω μάθει τους ρυθμούς της, προσπαθώ να ζω χωρίς να εγκλωβίζομαι στις δύσκολες στιγμές της Αθήνας, τα μποτιλιαρίσματα, που θα κινούμε κλπ. Έχει όλα αυτά που μπορεί να προσφέρει μια μεγάλη πόλη, έχει ευκαιρίες, κάνει τις επιλογές σου σε ανθρώπους. Πολλές φορές πληρώνεις ακριβά αυτή την απομόνωση, αλλά έχει και τις δικές της ομορφιές. Άλλωστε είμαι και ένας άνθρωπος που ζει πολλές ώρες μόνος του, με την έννοια της γραφής, μπορεί να καθημερινά... Είστε παντρεμένος βέβαια. Ναι. Πώς απομονώνεστε μέσα στο σπίτι? Δεν είναι εύκολο αυτό. Θυμάστε μια ταινία που έπαιζε ο Βέγκος παλιά? Ποια από όλες? Μια από αυτές που κολλούσανε χαρτάκια νομίζω στο ψυγείο. Ναι, που επικοινωνούσαμε, ναι, 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 δεν θυμάμαι, ναι, τον ναι, τίτλο. Με μηνύματα, ναι. Κάπως έτσι συμβαίνει και σε μένα. Εγώ γράφω πάντα νύχτα και το πρωί αφήνω ένα σημείωμα, ξύπνησε μετά δε ώρα. Γράφω 10, 12, 15 ώρες την ημέρα, μπορεί να κάνω 10 μέρες ολόκληρες να βγω από το σπίτι. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα, ναι. Πώς γίνεται αυτό? Όταν μπω στην διαδικασία της γραφής, κάθε μέρα. Το βιβλίο, η ιστορία, το μυθοπλασία σε θέλει αφιερωμένο. Να ζεις σε παράπλευρη πραγματικότητα. Στην ουσία να ζεις με τους ήρωές σου, κλαίω, γελάω, θυμώνω. Θυμάμαι τώρα με το Ιμαρέτ κάποτε εκεί που είναι ο ήρωάς μου, ο Νετζίπ και η Καλίλα και κάπου χωρίζουν. Και μπήκε στο δωμάτιο που γράφω ο μεγάλος μου ο γιος και εγώ έκλαιγα. Και μου λέει: μπαμπά, γιατί κλαις? Γιατί ζούσα αυτό, το ζω. Οι ήρωες αυτοί είναι σαν να είναι δικοί μου άνθρωποι. Οπότε ερωμένοι, φίλοι, αγαπημένοι, συγγενείς, αλλά και μισητοί κάποιοι, γιατί οι χαρακτήρες των βιβλίων δεν είναι πάντα καλοί. Είναι αυτός ο κόσμος, είναι αυτή η μαγεία της λογοτεχνίας που σε παίρνει, γράφοντας στον συγγραφέα ένα βιβλίο, είναι σαν να ζει πολλές ζωές, αλλά και ο αναγνώστης είναι σαν να ζει πολλές ζωές, διαβάζοντας τα βιβλία. Και ένα από το γοητευτικότερο της γραφής, το λέω και φαίνεται σαν αστείο, είναι η αγωνία μου να δω τι θα γίνει παρακάτω. Η δικιά σας αγωνία? Η δικιά μου αγωνία. Να με δουλεύετε? Καθόλου. Αφού από σας ορίζεται η συνέχεια. Ναι, αλλά ποτέ δεν καθορίζεις το τέλος από την αρχή. Γράφεις και περιμένεις να δεις τι θα γίνει παρακάτω. Είναι φοβερή αγωνία. Και πού σας αρέσει να το πηγαίνετε, εκεί που θα ευχαριστηθείτε ή εκεί που θα πονέσετε περισσότερο?
Πολλές φορές οι ήρωες οδηγούν από μόνοι τους. Είναι σαν τα μικρά παιδιά. Όταν αρχίζεις και τους κτίζεις, τους δίνεις τα δικά σου χαρακτηριστικά, αυτά που είναι η δική σου επιθυμία. Μεγαλώνοντας όμως, αυτονομούνται και δεν μπορείς να τους δώσεις να κάνουν πράγματα, να παίρνουν αποφάσεις, να οδηγούνται εκεί, κάτι, σε κάτι που δεν συνάδει με το χαρακτήρα τους. Οπότε είναι μια σχέση και εκεί που θέλεις να το οδηγήσεις και εκεί που σε οδηγούν οι ίδιοι οι ήρωες. Να δω πού θα μας οδηγήσουν οι ήρωές σας στο ότι αγαπώ είναι δικό σου, που είναι και δικό σας δώρο, γιατί 10 τυχεροί τηλεθεατές θα κερδίσουν το τελευταίο βιβλίο του Γιάννη Καλπούζου, Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου, μαζί με το συλλεκτικό αυτό CD, που περιέχει φυσικά, φαντάζομαι δηλαδή, το κομμάτι, το ομότιτλο. Είναι το τραγούδι που έχει ερμηνεύσει με μοναδικό τρόπο η Γλυκερία, με μια πολύ υψηλή αισθητική ερμηνείας, και είναι και το τραγούδι σε instrumental, όπως το λένε, μόνο μουσική, από τον συνθέτη, τον Χριστόφορο τον Γερμένη. Λοιπόν, νομίζω πως το έχω ανεβάσει στο Twitter. Λέω νομίζω γιατί σήμερα λίγο πάλι ζαλίστηκα, αλλά, αν το έχω ανεβάσει και αν δεν retweet, κρατήστε και το email μου, γιατί αύριο θα έρθω να σας δώσω τα δώρα μου στο eleni2@alphatv.gr για το βιβλίο και το CD «Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου». Να ευχαριστήσουμε τις εκδόσεις Ψυχογιός για τα δώρα τους, να ευχαριστήσουμε και εσάς που μας ήρθατε σήμερα και σας γνωρίσαμε επιτέλους και από κοντά. Και εγώ να σας ευχαριστήσω. Αν έχω 30 δευτερόλεπτα, ναι, επειδή δεν είναι εύκολο κανείς να επικοινωνεί με τους αναγνώστες, πέρα από τις παρουσιάσεις που έρχονται, και χαίρομαι πάρα πολύ που μοιραζόμαστε σκέψεις, ιδέες. Με όσους αναγνώστες έτσι έχουμε γίνει συνοδοιπόροι μέσα από τα βιβλία μου, θα ήθελα να τους στείλω ένα στιχάκι, ένα μήνυμα, το οποίο λέει το εξής. Είναι αυτή η επικοινωνία μακρόθεν. Ήμουν βουνό, ήσουν θάλασσα. Κι άλλο τρόπο δεν είχαμε να έρθουμε κοντά. Έκανες εσύ τα όνειρά σου βροχή και χιόνι, και έκανα τα όνειρά μου ρέματα και ποτάμια. Κι έτσι μένουμε δεμένη με το νερό των ονείρων. Διαφημίσεις.